and to thank George, who very kindly is going to translate. Γιώργος Τριαλώνης, έτσι καταφραστής, μέλος συλλόγου και φίλος συλλόγου. Θα προσπαθήσουν. Οκ. Θα κλείσουμε το φως, να φέρει καλύτερα. Το πάνω. Το μεγάλο. Περέσα, περέσα. Άντιαση. Μπορείς να βλέπεις και να νιώσεις. Ναι, The talk will last about 40 minutes. Because I wanted to leave time for questions and answers and discussion. Η ομιλία θα διαρκέσει περίπου 40 λεπτά και αυτό είναι ότι θέλω να αφήσω χρόνο για να κάνετε ερωτήσεις. Και 40 λεπτά θα είναι επειδή θα υπάρξει και αυτή η διερμηνία που θα κάνω εγώ. My story tonight is about the Minoans and trees, but I will start a long way away. Η ιστορία μας απόψε αφορά τους Μινοίτες και τα δέντρα. Και θα ξεκινήσω λοιπόν από αυτή την οδό. Next, please. Πιο πάλι αλλά. Can you hear me? Yes. Yes. Loud and clear. This is a mural in San Francisco. In a Spanish area. Πρόκειται για μια τυχογραφία στο San Francisco, σε μια περιοχή που κατοικείται από Ισπανούς. It shows the Panagia appearing as a tree. Δείχνει την Παναγία που εμφανίζεται δίπλα σε ένα δέντρο. Next, please. Here's a postcard from Mexico. Μια καρποστάλα από το Μεξικό. Panagia appears by a cactus tree. Η Παναγία δίπλα σε ένα κάκτο. People saw epiphanies of the Panagia in Tepeyac in Mexico 400 years ago. Πριν από 400 χρόνια, I'm sorry, οι άνθρωποι έβλεπαν να εμφανίζεται το όραμα της Παναγίας σε δίπλα σε κάκτους. A very famous series of apparitions. Και αυτές οι οπτασίες, οι εμφανίσεις της Παναγίας αποδόθηκαν ζωγραφικά και αποτελούν σημαντικά, θα λέγαμε, στοιχεία της εμφάνισης αυτών της Παναγίας. Next, please. And here in Peru is a holy tree. The tree itself is sacred. Και εδώ στο Περού έχουμε ένα ιερό δέντρο. I wondered how all these trees got mixed up in the Christian religion. Και η απορία μου είναι πώς συμβαίνει και όλα αυτά τα δέντρα θεωρήθηκαν ιερά και συσχετίστηκαν με την χριστιανική θρησκεία. These countries are colonies of Spain, but there is also material in Portugal. Αυτές οι χώρες που σας ανέφερα αποτελούν αποικίες, αλλά έχουμε και κάποια αντίστοιχη παράδοση στην Portugal και στην Πορτογαλία. Next, please. The famous event when the Panagia appeared at a tree in the village of Fatima. Εδώ έχουμε την εμφάνιση της Παναγίας πάλι δίπλα σε ένα δέντρο, η Παναγία της Φατιμά. Is it in Portugal? In Portugal. Do you know this place? Do you know this temple? No. It's exactly 100 years ago. Πριν από 100 χρόνια περίπου. And it's shown here at a village font in Portugal. Είναι πάνω σε μια βρύση αυτή η απεικόνηση, σε ένα χώρο. And everywhere in Portugal you see this. Αλλά επίσης την απεικονίζουν και σε άλλα μέρη στην Πορτογαλία. And Fatima is now one of the biggest places for Catholic pilgrimage in the world. Και η Παναγία της Φατιμά είναι μια από τις πιο δημοφιλείς, θα λέγαμε, απεικονίσεις στην Πορτογαλία, αλλά και έξω από την Πορτογαλία. Και που πάνε για προσκύνημα. Next, please. It reflects a very old and very strong popular tradition of visions and healing in Portugal. Αυτές οι εμφανίσεις της Παναγίας απεικονίζουν μια πολύ δημοφιλή παράδοση, την παράδοση που θέλει να εμφανίζεται ή μάλλον να έχουν οι θρησκευόμενοι οράματα της Παναγίας. Next, please.
traveling in Portugal, we found it was not just at Fatima, but the Panagia appeared in a tree. Και ταξιδεύοντας στην Πορτογαλία, ανακαλύψαμε ότι δεν ήταν μόνο η παράδοση της Παναγίας της Φατιμά, αλλά υπήρξαν και άλλες αντίστοιχες παραδόσεις. On a street corner, we found this picture. It says Brotas. You can maybe read. It says Brotas. Και σε μια άλλη γωνία κάποιας οδού βρήκαμε αυτή την απεικόνιση που με μια επιγραφή Brotas. It's another village. So we went there. Next, please. Ένα άλλο χωριό και το επισκεφτήκαμε. And in the church there, we saw this picture, which tells a story. Και στην εκκλησία αυτού του χωριού είδαμε αυτή την απεικόνιση, η οποία μας εξιστορεί κάτι. A poor man's cow had died, and he was about to chop it up, when a bright light appeared in the tree, and the cow came back to life. Εδώ δείχνει ένα φτωχό, ο οποίος επρόκειτο να θυσιάσει μια αγελάδα ή τη θυσίασε την αγελάδα, αλλά ξαφνικά στο δέντρο, πάνω από το δέντρο εμφανίστηκε κάποιο φως και ταυτόχρονα η αγελάδα επανήλθε στη ζωή. And in this village a big cult developed and there were huge pilgrimages. Οπότε μετά από αυτό το γεγονός στο χωριό αναπτύχθηκε η σχετική λατρεία και το χωριό έγινε τόπος προσέλευσης προσκυνητών. Next, please. This was a dissenting tradition within the Catholic Church. Αυτό τώρα υποθέτω ότι εννοεί, what do you mean this, the appearance of the Virgin Mary. Η εμφάνιση τώρα της Παναγίας σε διάφορα μέρη του κόσμου χαρακτηρίστηκε ως μία λατρεία, όχι ετερόδοξη, αλλά αντιρρησιακή λατρεία. Δηλαδή μια λατρεία που ήταν έξω από τα πλαίσια της χριστιανικής θρησκείας. Κάτι τελείως διαφορετικό, όχι ακριβώς ετερόδοξο, αλλά ήταν, θα λέγαμε, dissenting, αντιρρησιακός, δηλαδή που φέρνει κάποιες αντιρρήσεις στο ολόκληρο θρησκευτικό κατασκεύασμα, στο δόγμα. And the church establishment did not like the truth. Και φυσικά το καθεστώς της Εκκλησίας τότε του καθολικισμού δεν ήθελε καθόλου να υπάρχει αυτή η λατρεία. You see here the tree is quite small. The Virgin Mary is quite big. Ναι, το δέντρο εδώ παρουσιάζεται μικρό, η οπτασία της Παναγίας πολύ μεγαλύτερη. These cults gave hope to poor rural people, but they took power into the countryside, away from this centralized, organized church. Αν κατάλαβα καλά, εννοεί εδώ πέρα ότι αυτή η λατρεία ενίσχυσε τη θέληση και έδωσε δύναμη ψυχική στους χωρικούς, οι οποίοι πλέον μετέφεραν τη λατρεία τους έξω από τις αστικές περιοχές προς τις αγροτικές περιοχές όπου τη συνέχισαν. From the centralized church. Μακριά από την κεντροποιημένη εκκλησία. Who did not like it. Το οποίο δεν είχε και καμιά όρεξη να βλέπει τα πράγματα. And next, please. It was not only in Spain and Portugal that we found this tradition, but in France. You see here the trees worshipped. This is an old picture. We went there. The tree is still standing. Ναι, λοιπόν, όχι μόνο η Ισπανία και η Πορτογαλία ή αλλού, αλλά και στη Γαλλία. Επισκεφτήκαμε το μέρος που υπάρχει αυτό το δέντρο, υπάρχει ακόμα. It's an oak tree. Είναι μια βελανιδιά. Often they are. Next, please. We have a picture. Now, yes, we do. It's supported. It's like a zimmer frame. The tree is got a support here and a support there. It's very, very old, but it's still standing. And here in France, they placed a statue of the Virgin Mary inside a holy tree to appropriate the cult. Εδώ στην Γαλλία βλέπουμε ότι έχουν τοποθετήσει ένα αγαλματίδιο της Παναγίας, ούτως ώστε να μπορούν να οικειοποιηθούν οι κάτοικοι τη λατρεία της Παναγίας, της δέντρολατρείας, να την πάρουν ήδη, να την οικειοποιηθούν. This photograph was taken by Carlos Guarita, who is here, and he worked with me in all this work and took all the photographs in my book.
Όλες αυτές οι φωτογραφίες που βλέπετε και θα δείτε παρακάτω λήφθησαν από τον κύριο Κάρλος, ο οποίος συνεργάζεται με την ομιλήτρια. So thank you to him. Και τον ευχαριστούμε. My book has got all this material and much more, but I couldn't bring copies because I've had luggage. Το βιβλίο μου περιέχει όλες αυτές τις πληροφορίες, τις εικόνες και πολύ περισσότερες, αλλά δεν μπορούσα να κουβαλάω περισσότερα στοιχεία λόγω βάρους και όμπου. But I hope you all have this. Teresa tells me this is not a thing that you do here. We do it always in England. I put it on the seats, so that's a little bit about the book and how to get it if you are interested. Αυτό σας το έβαλε στο κάθισμα, θα το είδατε και αφορά το βιβλίο της, το εξώφυλλο υποθέτω. And part of this move to put the Virgin in the tree, we find in old church records there are bans saying you must not worship trees, springs and rocks. Φυσικά η Εκκλησία έφερε αντιρρήσεις σε αυτή την πρακτική που να βάζουν εικόνες αγαλματίδια μέσα στα δέντρα και απαγόρευσε την δεντρολατρεία και την λατρεία των βράχων και οτιδήποτε άλλο θεωρήσει ότι θα μπορούσε να είναι και πηγών, την λατρεία των πηγών, την απαγόρευση η Εκκλησία. And these bans, you find them over a long period, from the 6th century AD through to the 17th century AD. Και αυτές τις απαγορεύσεις τις βρίσκεται περίπου ότι ισχύουν για πάνω από χίλια χρόνια, από τον 6ο αιώνα μετά Χριστού μέχρι τον 17ο αιώνα. Next, please. But the tradition survived. Αλλά η παράδοση επιβίωσε. This picture is from the 17th century. Εικόνα 17ου αιώνα. You see the crutches from people who have been healed. Βλέπετε τα δεκανίκια των ανθρώπων οι οποίοι θεραπεύτησαν. And the picture of the Panagia. Και την εικόνα της Παναγίας. Next, please. And here the tradition has survived till now. Και η παράδοση επιβίωσε μέχρι σήμερα. This is Bar-sur-Seine, a town in northern France. Είναι μια πόλη Bar-sur-Seine. Bar-sur-Seine. Στη Βόρεια Γαλλία. Next, please. It has a story. A young shepherd found an image of the Panagia in an oak tree. Έχει μια ιστορία αυτή εδώ. Η εικόνα, ένας βοσκός βρήκε το ομοίωμα της Παναγίας σε μια βελανιδιά. They tried to take the image to the church, but it kept going back to the tree. Προσπάθησαν να προσπάσουν την εικόνα της Παναγίας από το δέντρο, να το πάρει στην εκκλησία, το πήγαιναν, αλλά η εικόνα επέστρεπε στη βελανιδιά. And from the tree it made miracles and there were huge pilgrimages. Και τη θέση αυτή από την βελανιδιά, το μήμα της Παναγίας έκανε θαύματα, οπότε ερχόταν πολλοί κόσμος για να την προσκυνήσουν. Έγινε τόπος προσκυνήματος. And the church didn't και φυσικά δεν άρχισε στην εκκλησία. Their solution was to build the church round the tree. Και η λύση ήταν να χτίσουν την εκκλησία γύρω από το δέντρο. So then the pilgrimages went to the church. Έτσι λοιπόν οι προσκυνητές πήγαιναν στην εκκλησία και έφεραν τον οβολό τους. Αυτό το προσθέτω εγώ. So this is one approach of the church establishment to appropriate the tradition. Και με αυτόν τον τρόπο η εκκλησία οικειοποιήθηκε την παράδοση. Της δεντρολατρείας την παράδοση πάντα. And wonder of wonders, in the middle of the church today, the oak tree is still there. Και ό, το θαύματος, το δέντρο αυτό, η βελανιδιά, υπάρχει ακόμα μέσα στην εκκλησία. Next, please. Ζωντανό. Ζωντανό είναι. Είναι. Half dead. Half dead, but it's still there. And you see the crutches again. Και βλέπετε ξανά τα δεκανίδια. From people who have been healed. Των ανθρώπων που θεραπεύτησαν. Next, please. Something else very interesting. You know Joan of Arc? Yes. The visionary French warrior heroine of the 15th century. Her village was very near this church. And the saints who inspired her spoke to her by a tree.
και οι Άγιοι οι οποίοι μίλησαν στη Ζαν Ντάρκ εμφανίστηκαν κοντά στο δέντρο, στο ιερό δέντρο. I have read the records of the trial and there's all this material in there about the tree which you never hear about. Έχει διαβάσει τη δικογραφία, φανταστείτε τότε που τη δικάζανε τη Ζαν Ντάρκ και στη δικογραφία γίνονται αναφορές για την εμφάνιση των Αγίων κοντά στο ιερό δέντρο. Joan of Arc was burnt alive as a heretic. And this is the other strategy of the church, suppression. Και αυτό δείχνει την καταστολή της Εκκλησίας πάνω σε τέτοιες παραδόσεις. Να καίνε τους ανθρώπους ζωντανούς, δηλαδή η Εκκλησία τους έδιε. We begin to see how important this tradition has been for the people of Europe. Και αντιλαμβανόμαστε σιγά σιγά πόσο σημαντική είναι αυτή η παράδοση της δεντρολατρίας για τους Ευρωπαίους της εποχής. Για το λαό. Για το λαό. Τους Ευρωπαίους, είναι το λαό, τον απλό λαό. And how much the history books have covered it up. Αλλά και πόσο το έχουν συγκαλύψει αυτό ιστορικά, έχει συγκαλυφθεί. Και φυσικά όχι μόνο η ιστορική, αλλά και τα γραφτά της Εκκλησίας το έχουν αποσιωπήσει. And it was also huge in the area it covered. This example is from Holland. Αυτό είναι το πράγμα του Ολλανδία, αλλά έχει επεκταθεί και σε άλλες πόλεις όπως την Ολλανδία αυτή η παράδοση. Next please. And this is from 17th century Germany. 17ος αιώνας Γερμανία. It shows a ritual of dancing around a tree. Ένα λειτουργικός χορός γύρω από ένα ιερό δέντρο. So, when did this start in Europe? Πότε ξεκίνησε αυτή η παράδοση στην Ευρώπη? The earliest story we found, next please. Η πιο πρώιμη πηγή που έχουμε in Europe. Παράδοση στην Ευρώπη δεντρολατρίας, ναι. It's from the village Merciana in Portugal. Είναι από το χωριό Μερσιάνα της Πορτογαλίας. Where a herdsman saw a vision of the Panagia. Όπου ένας βοσκός είδε την το όραμα της Παναγίας. Next please. This picture is from the 14th century. Εικόνα δεκάτου του 10ου αιώνα. And what about before then? This is where Crete comes in to play a crucial role. Και νωρίτερα τι γινόταν, και εδώ η Κρήτη παίζει ένα κρίσιμο σημαντικό ρόλο, μάλλον θα λέω. Next please. Here is some crucial evidence. But like much crucial evidence, it doesn't look much. Έχουμε σημαντικά ευρήματα, μάλλον αποδεικτικά στοιχεία. Is this from Crete? Yes. Από την Κρήτη λοιπόν, σημαντικά στοιχεία από την Κρήτη. It is a coin from Gorte, from the 4th century BC. Νόμισμα από την Γόρτε, ένα 4ο αιώνα πριν Χριστού. And next please. And it shows again a supernatural female figure in a tree. Και δείχνει μια γυναικεία θεότητα πάνω σε ένα δέντρο. We know she's supernatural because she's naked. Γνωρίζουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι θεότητα ή μάλλον υπερφυσικό άτομο επειδή είναι γυμνή. She's much too early to be the Panagia. Είναι πολύ νωρίς για να θεωρήσουμε ότι είναι η Παναγία. She's not actually a goddess. She's called Europa or Ευρωπία, I think you say. Ναι, δεν είναι ακριβώς θεότητα, είναι η Ευρώπη. A character from a myth. Μυθικός χαρακτήρας. But many characters in myth were goddesses in an earlier Αλλά πολλοί χαρακτήρες τότε, εκείνης της εποχής, ήταν θεότητες, θα λέγαμε. So, from the 14th century AD in Merciana, we lead to the 4th century BC, the same tradition. Από τον 14ο αιώνα της πόλης Μερσιάνα, πάμε πίσω στον 10ο αιώνα π.Χ. στην Κρήτη. In fact, in ancient Greek culture, scholars have often overlooked that there are many deities involved with trees. Θα λέγαω ότι οι δήμονες στην αρχαιότητα, you mean in ancient Greece, overlooked that? The scholars. In ancient Greece. Yes, the scholars, more for many. Είναι more for many, but οι ειδικοί θα λέγαμε, παρέβλεπαν τις παραδόσεις. For example, next please, Demeter. Among other things, was goddess of fruit trees. Εμείς γνωρίζουμε ότι η Δήμητρα ήταν η θεά των καρποφόρων δέντρων. Next please. And Athena.
was goddess of the olive tree. Και η Αθηνά γνωρίζουμε την παράδοση ήταν τη θεότητα της ελιάς. In the Odyssey, she appears by an olive tree. Και στην Οδύσσια εμφανίζεται δίπλα σε μια ελιά. In the classical era, myth tells that it is her gift to the people of Athens. Και ο μύθος μας λέει ότι η Αθηνά δώρησε την ελιά στην πόλη της Αθήνας. We pause for a moment here. No, we're good. We can go. Next, please. And at Delphi, a tree was linked to the oracle. A tree was? Was linked to the oracle. Στους Δελφούς έχουμε τη σχέση ενός δέντρου με το μαντίο. Which gave important advice to people from all over Greece. Και οι Δελφοί έδιναν σημαντικές συμβουλές. There was a female prophetess. Υπήρχε μια γυναικεία μάντης ή μια προφήτησα η οποία συμβούλευε τους ανθρώπους. Η θεία, ναι, η θεία, μπράβο. George helped me with some of these words before the lecture. And perhaps a goddess there before Apollo. Και μια, ίσως να ήταν και μια θεότητα πριν τον θεό Απόλλωνα. Next, please. And at Dodona, Zeus spoke from the oak through priestesses, doves, Ελάτε μέσα. Έχει θέση εδώ. Ελάτε, έχει θέση εδώ. Και στη Δοδόνη είπαμε ότι ο Ζεύς μιλούσε από τη Βελανιδιά. Μιλούσε μέσω της Βελανιδιάς στις Ιέριες. Did he spoke to doves or through doves? Μιλούσε μέσα από την διαμέσου της Βελανιδιάς ή διαμέσου των περιστεριών ή των φίλων της Βελανιδιάς. In Homer, people pray to Dodona or visit Dodona. Και οι άνθρωποι την εποχή εκείνη προσευχόντουσαν στις θεότητες της Δοδόνης ή έκαναν προσκυνήματα στην Δοδόνη. It was an oracle that lasted for 1,000 years. Και το μαντίο αυτό διήρκησε 1,000 χρόνια. In the 4th century AD, they built a Christian basilica over it and destroyed the tree. Και τον 4ο αιώνα μετά Χριστό έφτιαξαν μια βασιλική, χριστιανική βασιλική και κατέστρεψαν το δέντρο. The archaeologists found a big hole where they dug from roots in everything gone. Και οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν εκεί αργότερα μια μεγάλη τρύπα όπου υπήρχαν ακόμα ρίζες του δέντρου. Next, please. This bronze plaque from Crete in the Archaic era shows the god Hermes in a tree. Εδώ έχουμε τον Ερμή σε μια μπρούτζινη πλάκα από την Κρήτη, We know it's Hermes. There is an inscription. Ξέρουμε ότι είναι ο Ερμής, ότι έχει επιγραφή απάνω. So it's a complex tradition, not just females. Είναι λοιπόν μια πολύπλοκη παράδοση, δεν περιλαμβάνει μόνο φιλικές οντότητες. Next, please. And also in Egypt, the goddess Nut gives sustenance to the dead on their journey to the other world. Και εδώ κάτι αντίστοιχο έχουμε στην Αιγυπτό, η θεά Νουτ παρέχει τροφή σε όσους μεταβαίνουν από τη ζωή προς το θάνατο. From her tree. Από το δέντρο της. And Egypt may be the original source of this tradition. Και ίσως η Αίγυπτος να είναι η πρώτη πηγή αυτής της παράδοσης. Though there are also parallels in the Near East. Αν και υπάρχουν παράλληλες παραδόσεις, δεντρολατρίας δηλαδή παραδόσεις, και στην Εγγύς Ανατολή. And in the Bible, there are denunciations against the worship of trees and stones. Thou shalt not. Και φυσικά μέσα στην Βίβλο θα δούμε απαγορεύσεις αυτής της παράδοσης της δεντρολατρίας. Next, please. But it is links with the Minoans that we should be looking at tonight. Όμως έχει σχέση αυτή η παράδοση με τους Μινεϊκούς, όπως θα δούμε απόψε. This is from the mainland with Minoan influence. Εδώ αυτή είναι, μάλλον δεν ξέρω, στραγητόριθος είναι από την στερεά Ελλάδα, την μινοϊκής επίδρασης. On the famous seals and rings, which I'm sure you know, of this period, we often see a picture of a tree shrine. Συχνά στους φραγιδόηθους βλέπουμε ιερά δέντρα και βωμούς. Next, please. And this gold ring, also from the mainland, from Mycenae, shows a ritual happening at a tree about 3,000 years ago.
άλλο δεν ξέρω δαχτυλίδι, με αυτό σφραγιστικό δαχτυλίδι. Ναι, σφραγιστικό δαχτυλίδι από τη στερεά Ελλάδα, από τις Μικίνες νομίζω είναι. Μικίνες. Ναι, και δείχνει επίσης τη λατρεία του δέντρου αριστερά. Just to see, I don't think that George needs to translate this, but you see the tree, the figure under the tree, there's a procession moving towards her, priestess or goddess, they debate, there is a debate, the double axe, people are carrying plants, on this side somebody is touching the tree. That's the theme that we will see later. And above the sun and the moon. Next, please. I think you understood that, yes? Sorry, could we have that back just one moment? And just to say that females, quite dominant. Dominant female figure and women taking part. Yeah, I'll translate that. Εδώ έχουμε, ας πούμε, την κυριαρχία της φιλικής φιγούρας. Έχουμε το δέντρο αριστερά, αλλά και πιο αριστερά από το δέντρο φαίνεται κάποιος αγγίζει το αυτό το ιερό δέντρο, ενώ έχουμε επίσης αναπαράσταση του φεγγαριού και κάποιον άλλων αστερισμών από ό,τι μπορώ να καταλάβω εδώ πέρα, αλλά όμως εδώ η ειδική φιγούρα είναι η δεσπόζουσα. Sometimes I'm showing the original objects, as here. Sometimes I show the designs on the objects. Next, please. Like here. This is a plaque. Ψυχρό plaque. Μια πλάκα εδώ, από το ψυχρό. Απλά σχέδια. But you see here, there is no dominant human figure involved. Δεν υπάρχει η κυριαρχία της ανθρώπινης φιγούρας εδώ. A tree is at the center and there is a gesture of respect towards the tree. Εδώ έχουμε στο κέντρο το δέντρο και μια φιγούρα κάνει μια χειρονομία σεβασμού προς το δέντρο. You know the horns of consecration, which also have branches of trees growing in them. Βλέπουμε εδώ κέρατα, τα γνωστά κέρατα, τα οποία έχουν και αυτά κλαδιά που αναδύονται πάνω σε αυτά. We also have a fish, a bird, the sun and the moon. Έχουμε ψάρι, ένα πουλί, τον ήλιο, το φεγγάρι. So it is a cosmological picture. Μια κοσμολογική απεικόνηση. Without an anthropomorphic divinity. Χωρίς καμία ανθρωπομορφική οντότητα ή θεότητα. So, perhaps we tend to think of divinities in human form. Ίσως έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε αυτές τις θεότητες με ανθρώπινη μορφή. But what if originally the natural world itself was seen as sacred? Αλλά ίσως αξίζει να σκεφτούμε ότι αρχικά, πολύ στην αρχή, οι άνθρωποι σκεφτόντουσαν ότι ο κόσμος όλος, η φύση, ήταν αυτή η θεότητα που έπρεπε να λατρεύουν. Next, please. Stones too were involved in the ritual. You see here someone bending over a stone, a golden. Ναι, και εδώ βλέπουμε ότι εκτός από τα δέντρα έχουμε και τις πέτρες, οι οποίες οι άνθρωποι τις θεωρούσαν ιερές, και βλέπουμε εδώ στην εικόνα κάποιον να σκύβει, να προσκυνάει την πέτρα ή το βράχο. And someone else is dancing and shaking and touching the tree. Και κάποιος άλλος χορεύει και αγγίζει το δέντρο που υπάρχει. Ah, this is a tree. Yes. I thought it's a drum. He's a drum player. No, it's a tree. Δέντρο. Τα που είναι από πάνω είναι κλαδιά δέντρο. And notice the ecstatic postures and movements. Και προσέξτε τις εκστατικές στάσεις και κινήσεις των σωμάτων. Later, at Dodona, there was prophecy from leaves. Maybe this is an early version of that. Αυτό είναι βέβαια πολύ παλαιότερο της Δοδόνης, αλλά στη Δοδόνη γινόντουσαν ακόμα προφητείες. Κάποιοι δηλαδή μάντευαν, το μέλλον ή τι πρόκειται να συμβεί από τα φύλλα των δέντρων. Ναι, ίσως είναι μια πρώιμη απεικόνηση αυτής της μαντικής τέχνης
όπως τη βλέπουμε εδώ στη μινωική παράσταση. In other words, people consulting the natural world as an